Ο Γιάννης Κιτσιούδης. Καλησπέρα κύριε Κιτσιούδη. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, είστε καλά? Μια χαρά μέχρι στιγμής, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Εσείς? Και εμείς προσπαθούμε. Πώς θα περνάτε στην καραντίνα, έχετε βρει κάποιο καινούργιο χόμπι, κάποια καινούργια ενασχόληση? Όχι, όχι, με τη δουλειά, με τη δουλειά μόνο. Κάνουμε εργασιομανία για να μπορούμε να ξεχνιόμαστε και επειδή με τη δουλειά ταξιδεύω κιόλας πολύ, είμαι συνέχεια έξω και μόνος και είμαι μια χαρά. Το απολαμβάνω. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε από την επικαιρότητα. Μεγάλο παιχνίδι την Κυριακή, κύριε Κιτσιούδη. Πάντα νομίζω ένα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός είναι ένα μεγάλο παιχνίδι και σημαντικό για τις δύο ομάδες. Ποιες είναι οι πρώτες σας σκέψεις ένα 48ωρο πριν το παιχνίδι, έχοντας δει και τον φετινό ΠΑΟΚ και τον φετινό Ολυμπιακό? Ένα γενικό σχόλιο για το μάτς. Εντάξει, τώρα το μάτς αυτό για τον Ολυμπιακό δεν έχει καμία σημασία, αλλά πιστεύω ότι θέλει να μας κερδίσει, πιστεύω θα είναι πιο χαλαρός. Δεν θα είναι τόσο πολύ σφιγμένος και τόσο πολύ συγκεντρωμένος. Για μας μια νίκη, αν πάρουμε τον Ολυμπιακό, θα είναι μια ψυχολογική ανάσα, αλλά και χρειαζόμαστε και τους βαθμούς για τη δεύτερη θέση. Πιστεύω ότι, να μην πω 50-50, έχουμε ελπίδες να βγούμε και νικητές. Αν είμαστε σοβαροί και συγκεντρωμένοι. Αφού συζητάμε γενικά, κύριε Κιτσιούδη, για ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, πού θεωρείτε ότι υπερτερεί ο Ολυμπιακός του ΠΑΟΚ ή ο ΠΑΟΚ του Ολυμπιακού σε αγωνιστικό πάντα επίπεδο? Εντάξει, αγωνιστικά, αν το λέγαμε πέρυσι, δεν υπερτερεί πουθενά ο Ολυμπιακός με την περσινή ομάδα. Με τη φετινή οπωσδήποτε υπερτερεί σε υλικό, αλλά πιστεύω και σε οργάνωση, γιατί την πλήρωσε 2-3 φορές από εμάς, την πάτησε και από εκεί και μετά μας πήραν σαν σοβαρά, γιατί νομίζανε ότι δεν θα συνεχίζαμε ή δεν θα αντέχαμε. Και φέτος πιστεύω ότι αγωνιστικά, σαν παίκτες, σαν μονάδες, αλλά και σαν οργάνωση γενικά, υπερτερούσε από εμάς. Σας εντυπωσιάζει κάτι στον Ολυμπιακό τον φετινό, κύριε Κιτσιούδη? Είναι μια ομάδα στρωμένη του προπονητή? Ναι, είναι χαρά. Βάζουν πολλά, δημιουργούν φάσεις, ανατρέπουν πολλές φορές τα αποτελέσματα και είναι πάντοτε, έχουν μια σταθερή απόδοση. Δηλαδή με άριστα το 10 μπορούμε να πούμε ότι είναι πάντοτε 7-8. Δεν δείξαν σκαπανεβάσματα εκτός από ένα-δύο μάτς μόνο που ήταν σε κακοκαιρία. Αυτή είναι η γνώμη. Μάλιστα. Γίνεται μεγάλη κουβέντα φέτος στον ΠΑΟΚ και εσείς, λόγω της θέσης που υπηρετήσατε τόσα χρόνια φορώντας τη φανέλα του ΠΑΟΚ, νομίζω θα έχετε μια πιο ξεκάθαρη γνώμη και αναφέρομαι στους δύο τερματοφύλακες, τον Μπασχαλάκη και τον Ζίφκοβιτς. Ποια είναι έτσι η δική σας θεώρηση για ό,τι έχετε δει μέχρι τώρα? Κοιτάξτε να δείτε. Και οι δύο τερματοφύλακες, πάντοτε όλοι οι τερματοφύλακες είναι καλοί, όλοι. Τώρα, πιστεύω ότι στην πίεση, εκεί το έχουμε χάσει λίγο στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα και αυτοί οι τερματοφύλακες είναι πάρα πολύ καλοί. Μένω ο Πασχαλάκης προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει φοβερά σωματικά προσόντα, φοβερές ικανότητες. Αλτικότητα, εκρηκτικότητα, τα πάντα είναι αυτό που μου αρέσει. Αλλά υστερεί τακτικά στις θέσεις του, σαν στημένα και λίγο στην καθοδήγηση. Λίγο στην καθοδήγηση. Έχει μάθει να παίζει για μένα, πιστεύω, πάντοτε πάνω στη γραμμή. Αυτό είναι το πιο μεγάλο λάθος του, που αν μπορούσε να το διορθώσει τα ξεχώριζε πάρα πολύ. Ενώ αντίθετα ο Ζίφκοβιτς είναι ένας καλός θεματοφύλακας, έχει πιο καλή σταθερότητα, κατευθύνει πιο καλά την άμυνα, παίζει και εκτός εστίας. Αλλά εντάξει, είναι τώρα, πιστεύω ότι και οι δύο την πατήσανε στη φανέλα του ΠΑΟΚ. Και οι δύο ήρθαν από ομάδες, όχι άσχημες ομάδες, αλλά όχι ομάδες που είχαν πίεση και πρωταθλητισμό, με αποτέλεσμα κάπου να έχουν κουραστεί ψυχολογικά, γιατί υπάρχει πάντοτε πάρα πολύ πίεση, και ειδικά για τον τερματοφύλακα και γενικά για την ομάδα, από διοίκηση, κόσμο, από εσάς τους δημοσιογράφους, ότι η ομάδα πρέπει να πρωταγωνιστεί και να κερδίζει.
και να παίρνει τρόπαια. Δεν υπήρχε πίεση. Και πιστεύω λίγο εκείνη κουρασμένη. Δεν υπήρχε πίεση, κύριε Κιτσιούδη, τη διετία 17-19 που ο Πασχαλάκης ήταν αναμφισβήτητα σταθερά για τον ΠΑΟΚ και έδωσε και πολλούς βαθμούς στην ομάδα. Συμφωνώ, ήτανε. Ήταν, αλλά τότε μην ξεχνάμε ότι η ομάδα ήταν ήδη στρωμένη. Αυτοί οι παίκτες παίζανε 2-3 χρόνια μαζί, ο ένας ήξερε τον άλλον. Αν θυμόσαστε, ένα διάστημα παίζαν και 1,5 πρωτάθλημα συνέχεια χωρίς να βγούνε. Γνωριζόντουσαν μεταξύ τους, αλλά αυτοί οι παίκτες και μεγαλώσαν τώρα 2-3 χρόνια, 4, όπως λέτε από το 17-18, και μεγαλώσανε, αλλά και κάπου κουραστήκανε κιόλας. Είχε και κούραση ψυχολογική, πιστεύω, αλλά και σωματική. Δεν έχουν τις ίδιες δυνάμεις, τις ίδιες αντοχές σωματικά και κάπου από την πολλή πίεση λυγίσανε. Αυτό πιστεύω. Μάλιστα. Άρα δικαίως ο κόσμος έχει απαιτήσεις και το ότι λυγίσανε είναι θέμα των προσωπικό τους θέμα. Θα πρέπει να βρουν λύσεις ή ο Πασχαλάκης ή ο Ζήφκοβιτς για να βελτιώσουν την ατομική τους απόδοση. Σωστά. Ναι, προσπαθούν. Ναι. Γι' αυτό υπάρχουν προπονητές, υπάρχουν όλο το προπονητικό team να μπορέσουν να τους ανεβάσουν. Ή να τους ξεκουράσουν ή να τους ανεβάσουν ψυχολογικά, να τους φέρουν εκεί που είναι, εκεί που πρέπει να είναι. Εκεί που τους ξέραμε. Καλούς, πολύ καλούς. Φαντάζομαι, κύριε Κιτσιούδη, ένας θεματοφύλακας επηρεάζεται από την απόδοση των προστινών του, δηλαδή... Αν τους έχει εμπιστοσύνη, αν δεν τους έχει πολύ εμπιστοσύνη, αν φοβάται ότι μπορεί ο προστινός του να κάνει ένα λάθος, συμφωνείτε, δηλαδή παίζει ρόλο στη ψυχοσύνθεση ενός θεματοφύλακα, ναι, κατά πόσο αισθάνεται σίγουρος από τους προστινούς. Συμφωνώ ότι φέτος και η άμυνά μας βλέπουμε ότι τα περισσότερα γκολ τα δεχόμαστε μέσα στη μεγάλη περιοχή με κάθετες πάσες και βγαίνουν συνεχώς τέτα τέτ με αποτέλεσμα να σκοράρουν. Πράγμα το οποίο δεν το είχαμε παλιά, αν θυμόσαστε. Ήταν πιο κλειστή η άμυνα, βρισκόντουσαν μεταξύ τους, ξέραν ο καθένας την κίνηση, τη θέση, την αλληλοκάλυψη. Συμφωνώ ότι φέτος ήταν και αυτό. Η άμυνα δεν ήταν όπως ήταν τις άλλες χρονιές. Και φάγαμε πολλά γκολ, δέστε φάση να δείτε, με κάθετες μπαλές και βγαίνανε τέτα τέτ πάντοτε. Και με ατομικά λάθη παιχτών, δηλαδή να πουλάνε την μπάλα στα 5 μέτρα. Δηλαδή, πράγμα που δεν βλέπαμε. Χωρίς να λέω μόνο τους αμυντικούς και η μέση είναι μέσα, δεν είναι, και η μέση είναι στο παιχνίδι, ακόμα και η εξτρέμ επιθετικός είναι μέσα στο παιχνίδι τώρα. Ωραία, έτσι συμφωνώ, αλλά να σας πω κάτι, όπως λέτε και εσείς τώρα, στα 5 μέτρα να δίνουν λάθος πάσα, αυτό δεν είναι ικανότητα όταν τόσα χρόνια πηγαίναν καλά και ξέραμε ότι είναι καλοί παίκτες, ξαφνικά αν μπορούν να δώσουν μια πάσα στα 5 μέτρα, κάτι φταίει. Και πιστεύω αυτά που σας είπα, για μένα. Ναι. Η ψυχολογία, η κούραση, ότι πρέπει να αλλάξουν παραστάσεις, ότι πλέον πρέπει να γίνει μια ανανέωση στην ομάδα, πρέπει να έρθουν καινούργια άτομα να μπορέσουν να δεχθούν πάλι, να κάνουν μια γερή ομάδα, ό,τι να δώσουν το δώσανε. Έτσι πιστεύω. Για αυτοί όλοι. Προσφέραν πάρα πολύ, μας δώσαν ένα ντάβ, μας δώσαν κύπελα, αλλά πρέπει να οργανωθούμε και να δούμε τις επόμενες κινήσεις. Ναι, τώρα δεν είναι φυσιολογικό να δέχεται γκολ ο ΠΑΟΚ στην Τρίπολη, ας πούμε, από πλάγιο out του αντιπάλου. Δηλαδή, πράγματα που δεν τα βλέπαμε τη διετία που ανέφερε νωρίτερα και ο Στέργιος. Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό σας είπα και εγώ αν καταλάβατε ότι βεβαίως, δεν είναι ανικανότητα. Κάπου μπορεί να κουραστήκανε, να σας πω κάτι. Και κάπου ας πούμε κάθε μέρα τώρα να σηκώνεσαι και να λες ας πούμε να μην έχεις όρεξη για δουλειά. Δηλαδή κάπου έρχεται πιστεύω, γιατί τα περάσαμε κι εμείς. Μιλάω τώρα και εμπειρικά πιο πολύ, ότι κάποια στιγμή έρχεται ο κορισμός και λες όχι πώς θα παίξω. Αλλά όταν λες όχι πώς θα παίξω, δεν μπορείς να πάω να πεις ότι δεν θέλω να παίξω ή δεν είμαι έτοιμος. Αυτό είναι εκτέλεση στα 11 μέτρα. Πρέπει να λες πάντα ναι και να προσπαθείς. Προσπαθείς, δεν σε βοηθάνε τα αποτελέσματα, βάλε και την τύχη λίγο. Δεν μας πήγε και τύχη σε πάρα πολλά παιχνίδια και φάσεις. Όλα αυτά ήρθανε και βγήκανε τώρα ξαφνικά. Όλα πιστεύω. Μάλιστα. Άρα συμφωνείτε ότι ένα μεγάλο πρόβλημα του ΠΑΟΚ, αν όχι το μεγαλύτερο, είναι το γεγονός ότι εμφανίζεται σε πολλά παιχνίδια ψυχολογικά και πνευματικά, όπως το λέμε εμείς, απροετοίμαστος. Και αυτό ενδεχομένως να οφείλεται στην ψυχολογική κόπωση που υπάρχει. Συμφωνώ με αυτό που λες και αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε και εσείς ακόμα, γιατί είστε έμπειροι δημοσιογράφοι, ότι άλλη φορά βοηθούσαν, υπήρχε αλληλοκάλυψη, ζητούσαν την μπάλα. Τώρα δεν ζητάνε την μπάλα. Όταν την έχει ένας συμπαίκτης του, κρύβονται, μην τυχόν και τους δώσουν
μην τους δώσουν πάσα και κάνουν κάποιο λάθος και αρχίσει να φωνάζει ο κόσμος, αρχίσει να κατηγορεί ο δημοσιογράφος, αρχίσει να φωνάζει ο προπονητής, δεν παίρνουν πρωτοβουλίες. Κρύβεται, έτσι πιστεύω. Πάντως παλιά είχαμε κάποιους παίκτες εμείς, θέλαμε να τους δώσουμε την μπάλα και γυρνούσαν την πλάτη να μην, την πάρουν, να μην τους δώσουμε επίτηδες. Άλλος έβαζε με την από πίσω, όχι, όχι, δώσ' την αλλού. Αυτά σημαίνει, δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλοί παίκτες, σημαίνει ότι είναι κάπου ψυχολογικά, αγωνιστικά, δεν αισθάνονται καλά και φοβούνται. Από την πίεση. Παιδιά, είναι μεγάλη υπόθεση να παίζεις μέσα στην Τούμπα με τόσες χιλιάδες κόσμο και με αυτό το σήμα του ΠΑΟΚ, το οποίο είναι πολύ βαρύ. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι δύσκολο είναι. Κάποτε έρχεται η κούραση. Όχι μόνο σωματική, είπαμε όλα μαζί αυτά. Θα σας κάναμε ερώτηση. Οπότε πρέπει να υπάρξει κάποια ανανέωση. Ναι. Πριν πάμε λίγο στον κόσμο, κύριε Κιτσιούτη, να μας πείτε την άποψή σας σε μια μυστήρια χρονιά για όλες τις ομάδες. Καταλαβαίνω, φαντάζομαι και ο Κώστας, ότι η επιλογή ενός τερματοφύλακα, γιατί ο ΠΑΟΚ θα βγει στην αγορά για τερματοφύλακα, δεν προκύπτει κάτι άλλο. Είναι δύσκολη υπόθεση, έτσι είναι. Δηλαδή, παράδειγμα, έχουν περάσει τερματοφύλακες όπως είναι ο Όλσεν ή ο Ρέι, που εγώ τους θεωρώ καλούς, αλλά δεν είχαν το πακέτο, την καλή τρέλα που λέμε, ή το νεύρο, ή την αυτοπεποίθηση να παίξουν στον ΠΑΟΚ. Δεν είναι εύκολο οπότε να διαλέξει ένα τερματοφύλακα. Πρέπει να δει πολλά πράγματα. Όχι μόνο να έχει καλά ρεφλέξη, καλές εξόδους ή καλές τοποθετήσεις. Κοιτάξτε, ναι. Το καλό είναι να υπάρχει ένα μείγμα από όλα αυτά. Τώρα, ας πάμε στην επιλογή τερματοφύλακα. Ποιος κάνει τις επιλογές στον ΠΑΟΚ, ξέρετε, αν πείτε. Ποιος τους φέρνει. Εγώ μέσα στον ΠΑΟΚ χρόνια δεν ξέρω ποιος τους φέρνει. Εσείς ξέρετε. Νομίζω για τερματοφύλακα δεν έχουμε ειδικό. Νομίζω δεν έχουμε ειδικό για τερματοφύλακα. Οπότε ό,τι βρίσκουν ή ό,τι μας πασάρουν τον παίρνουμε. Α, δεν έχουν ειδικό. Γιατί να μην υπάρχει κάποιος ο οποίος θα είναι για αυτό το κομμάτι, όπως είναι για τους παίκτες μέσα, όπως είναι για τους προπονητές, για. Δηλαδή κάποιος ο οποίος ξέρει θα πάρει και την ευθύνη και όταν θα πάει κάτι στραβά, όπως γίνεται, ας πούμε, Κιτσιούδη, εσύ το διάλεξες, εσύ τον έφερες, εσύ φταίς, να τιμωρηθείς. Αν εξάσωθη επιλογή. Φεύγεις ή δεν ξέρω εγώ τι. Εγώ τόσα χρόνια δεν ρωτάω πολλές φορές. Και φίλος μου ρωτάω μερικές φορές και μερικά που αποδουλεύουν μέσα. Δεν ξέρουμε. Και μου λένε κάτι ονόματα, άσχετα τώρα, δεν θέλω να πω ονόματα. Τι δουλειά έχουν αυτοί με τη επιλογή του τερματοφύλακα, δεν μπορώ να καταλάβω. Σαν τι. Τους έχουν δει, ξέρουν πώς πιάνουν την μπάλα, πώς πέφτουν, πώς σηκώνονται, ποιο πόδι πατάνε, με ποιο πόδι πηδάνε. Ο Πασχαλάκης ένα λάθος που έχει είναι ότι πάντοτε πατάει με δύο πόδια, πάει κάτω από την μπάλα, πατάει με δύο πόδια. Το πάτημα με δύο πόδια είναι στατικό άλμα. Γι' αυτό δεν πάει στην μπάλα πάνω και την προλαβαίνουν και την παίρνουν από μπροστά. Πρέπει να πατάει με ένα πόδι και να κάνει επίθεση στην μπάλα. Με ένα παράδειγμα τώρα, μην πω κι άλλα. Ναι, ποιος ναι, okay. Τους διαλέγει, πέστε μου εσείς. Το ποιος διαλέγει είναι λίγο πονεμένη ιστορία, για να μην πω κάτι άλλη λέξη. Το ξέρω, είναι, το ξέρω ρε Κώστα, τόσα χρόνια. Τα ξέρω είναι τώρα. Πονεμένη ιστορία. Εντάξει, είναι πονεμένη ας. Ιστορία. Κύριε Κιτσιούδη, να μην ζητάμε και ευθύνες. Γιατί δεν μπορούμε να ζητήσουμε ευθύνες από κανέναν. Είπατε νωρίτερα για τον κόσμο. Υπάρχει η μία άποψη που λέει ότι καλά που ο κόσμος δεν είναι στο γήπεδο με το φετινό ΠΑΟΚ γεμάτο αστάθεια και αναποτελεσματικότητα. Υπάρχει όμως και άλλη άποψη που λέει ότι σε μια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ, που χωρίς ίχνος λαϊκισμού είναι κοινά αποδεκτό ότι η δύναμή του είναι ο κόσμος και μέσα στην Τούμπα και εκτός από αυτή, είναι αρνητικό για τον ΠΑΟΚ που παίζει σε άδειο γήπεδο. Τι πιστεύετε από τα δύο ισχύει, θα βοηθούσε η παρουσία κόσμου στην ομάδα ή όχι? Και τα δύο ισχύουν, αλλά και τα παίζουν ρόλο πάντοτε, ας πούμε, και η ομάδα. Πώς παίζει η ομάδα. Δηλαδή, είδαμε τον Άρη, βάλαμε 40 άτομα μέσα για να φωνάξουν υπέρ του ΠΑΟΚ, να ψυχώσουν την ομάδα. Κάναμε 2-0 και γύρισε μπούμερακ. Και άρχισαν να βρίζουν τους παίκτες, τους δικούς μας. Και έγινε και το θέμα. Δηλαδή δεν εξαρτάται μόνο από τον κόσμο, εξαρτάται και από την ομάδα. Πώς θα παίξει για να βοηθήσει ο κόσμος. Ο κόσμος πάντοτε είναι κόσμος, θέλει να κερδίζει. Δεν πειράζει αν είναι κάποιο πρόβλημα ο παίκτης, ο προπονητής. Αυτή που θα μπει μέσα πρέπει να δώσει αυτό που μπορεί και να κερδίσει. Θέλουν νίκες. Σας Οι παίκτες θέλουν νίκες. Σας το ρωτάω γιατί. Σας το ρωτάω γιατί ο Μούρκο, Σβάμπ, ο Κανκάβα, ο Ζίφκοβιτς δεν έχουν παίξει ακόμα με κόσμο να δούνε σε ποια ομάδα αγωνίζονται. Γιατί οκ, τα βιντεάκια, οκ, οι ιστορίες, αλλά μήπως καταλαβαίνεις σε ποια ομάδα αγωνίζεσαι καλύτερα αν βλέπεις 25.000 κόσμο, ακόμα και αν σε γιουχάρουν, γιατί και αυτό είναι μια εκδήλωση αγάπης για την ομάδα. Γιατί φαντάζομαι συμφωνεί και ο Κώστας ότι αν κάποιον δεν τον αγαπάς,
δεν ασχολήθηκε μαζί του. Αυτή είναι καλά, εντάξει, και ο Ολυμπιακός χωρίς κόσμο παίζει και ο Άρης χωρίς κόσμο παίζει. Αυτό δεν είναι ένα δεσαβαντάζ, άποψή μου, έτσι, για τον ΠΑΟΚ. Είναι σίγουρα και για τον ΠΑΟΚ, αλλά και για τους άλλους. Έτσι, αυτή τη θεώρηση έχω. Εμείς με τους παίκτες που έχουμε... Με τους παίκτες που έχουμε καμιά φορά, όπως λέτε εσείς τώρα, άμα θα έρθουν καμιά φορά, και μπορεί να βρίζουν και να νομίζουν ότι εμείς τους χειροκροτάμε. Εντάξει, τώρα το λέω για πλάκα πιο πολύ αυτό, αλλά ναι, το θέμα είναι, εξαρτάται από τους παίκτες, ο παίκτης θα ψυχώσει το φύλαθλο. Υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις όταν δεν πάει καλά, οι φύλαθλοι σηκώνουν την ομάδα, με τη φωνή που υποστηρίζουν την ομάδα, παίρνει ηθικό η ομάδα και μπορεί να κάνει και φοβερές ανατροπές, όπως έχει κάνει και πάρα πολλές. Δηλαδή είναι μια συνάρτηση το ένα με το άλλο. Οπωσδήποτε χρειάζεται ο κόσμος, αλλά δεν θα πούμε τώρα επειδή δεν έχει δει 5-6 ξένοι παίκτες στον κόσμο να μην παίξουν. Ναι. Το θέμα είναι να τα μπουν μέσα, πρέπει να τα δώσουν όλα. Κύριε Κιτσιούδη, σε έναν υποθετικό τελικό, αν όλα πάνε βάσει της λογικής και προκριθεί ο ΠΑΟΚ με το 0-1 που έχει κόντρα στην ΑΕΚ και περάσει και ο Ολυμπιακός, σε έναν τελικό ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, είναι πολύ φαβορή ο Ολυμπιακός, είναι οριακό φαβορή, δεν υπάρχει φαβορή. Όχι, πόσο... παιδιά, εγώ πιστεύω ότι τα παλιά χρόνια όταν παίζαμε εμείς ήταν πάντοτε φοβορή, ήταν φαβορή ο Ολυμπιακός. Τώρα με τον κύριο Σαββίδη ανεβήκαμε ένα επίπεδο όπως είπαμε και πιστεύω ότι είμαστε εξίσου. Δηλαδή θα εξαρτηθεί από εμάς, μην παίξουμε φοβισμένα, μην παίξουμε για να χάσουμε. Πρέπει πάντοτε, όπως τα τελευταία χρόνια έχουμε μάθει με την ομάδα, να τα δίνουμε όλα και να κερδίζουμε, ή Ολυμπιακός ή Παδραμαϊκός ή οτιδήποτε. Και πιστεύω ότι σε αυτό το επίπεδο είμαστε λίγο πολύ ελάχιστα πιο κάτω από τον Ολυμπιακό, ενώ παλιά ήμασταν πάτο που λένε. Πηγαίναμε κάτω και λέγαμε να μην φάμε πολλά, μόνο μια σουπαλιά μπορέσουμε, ενώ τώρα έχει αλλάξει και το βλέπω. Και το πιστεύουν και οι παίκτες, το πιστεύει και ο κόσμος, το πιστεύετε και εσείς. Έχουν αλλάξει. Αρκεί να είμαστε σοβαροί και να αισθανόμαστε δυνατοί. Δυνατοί ο καθένας εσωτερικά και να ξέρει ότι, κοίτα, είμαι εισάξιος και θα αποδείξω ότι είμαι και καλύτερος από τον αντίπαλό μου. Μέσα στο γήπεδο γίνονται όλα. Εκεί δίνουμε εξετάσεις όλοι. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Κιτσιούδη, ευχαριστούμε πολύ. Πάντα έτσι και αυστηρός αλλά και ειλικρινής. Δηλαδή άποψη με γνώμη, όχι δημόσιες σχέσεις. Τι να πω, παιδιά, εντάξει. Εμείς δεν έχουμε κανένα συμφέρον, αγαπάμε την ομάδα και το ξέρω, λέμε το αυτά ξέρω, που αισθανόμαστε πάντα. Το ξέρω. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Παρακαλώ, παρακαλώ. Καλό μεσημέρι.